Έχουμε όμως ένα πολύ ωραίο θέμα στην αθλητική μας ενότητα. Να καλησπερίσω καταρχάς τον Γιώργο τον Μιμίκο και αμέσως μετά και τις εκλεκτές καλεσμένες μας. Βεβαίως. Έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα και πραγματικά είναι χαρά μεγάλη να φιλοξενούμε απόψε μαζί μας μια κοπελιά η οποία έφυγε από την Κρήτη να ταξιδέψει για πρώτη φορά στο εξωτερικό, αν δεν κάνω λάθος, και εκεί να φέρει μια μεγάλη διάκριση στην υπασία, στην παραολυμπιακή υπασία, στην υπηρική δεξιοτεχνία. Είναι η Δήμητρα Ελένη Παντεχάκη. Σε καλωσορίζουμε, Δήμητρα Ελένη. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ και συγχαρητήρια. Καλώς ήρθες. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Πολλά συγχαρητήρια. Και επίσης να καλωσορίσουμε την προπονήτριά της, την κυρία Γραμματικάκη Μαριάννα. Συγχαρητήρια για την αθλητριά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη χαρά για μας να είμαστε εδώ και να μοιραστούμε αυτή τη χαρά μαζί σας και με όλο τον κόσμο. Μπράβο σας. Και για όλη τη δουλειά την οποία κάνετε, αλλά και για το αποτέλεσμα σίγουρα. Μπορούμε όμως να δούμε, επειδή χθες μόλις ήρθε η Δήμητρα Ελένη από τη Γαλλία, τι υποδοχή έγινε στο αεροδρόμιο, βρέθηκαν εκεί. Έμαθα ότι ήταν ιδιαίτερα συγκινητική η υποδοχή. Πάρα πολύ. Ήταν πολύ όμορφα χθες. Χαμογελάει και η ίδια, γιατί βλέπει αυτές τις εικόνες. Η υποδοχή που αρμόζει λοιπόν σε μια μεγάλη νικήτρια. Πώς φαίνονται οι εικόνες αυτές, τώρα που το βλέπεις? Ωραία. Είναι συγκινητικό. Είναι πολύ συγκινητικό. Ήταν όλος ο κόσμος εκεί να την υποδεχτεί. Ήταν ο κόσμος από το χωριό της, από τα πεζά, από την Υπηκή Ακαδημία Κρήτης, συναθλητές της και μέλη της Ακαδημίας. Και πραγματικά ήταν πολύ όμορφο. Ήταν έκπληξη επίσης, δεν το ξέραμε. Ήταν έκπληξη όλος αυτός ο κόσμος που βρέθηκε εκεί. Ναι. Το είχαν διοργανώσει και όταν φτάσαμε ήταν έκπληξη για μας να μας περιμένει τόσος κόσμος. Και νομίζω πως και οι ελληνικές σημαίες και όλα αυτά που έγιναν δείχνουν ότι ήταν μια επιτυχία, κυρία Γραμματικάκη, τέτοιου επίπεδου που δεν έχει να κάνει μόνο με την Κρήτη. Αντανακλά, γενικά σε όλο το Πανελληνίο είναι μια σημαντική επιτυχία, διότι φέρνει και πρόκριση στο ευρωπαϊκό, στο Ρότερνταμ, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά. Και βεβαίως προμηνύεται ότι μπορεί να φτάσει και στους παραολυμπιακούς αγώνες η Δήμητρα Ελένη. Ακριβώς. Η Δήμητρα Ελένη Παντεχάκη αυτή τη στιγμή είναι η μοναδική Ελληνίδα Αμαζόνα στην παραολυμπιακή πασία, η οποία διεκδικεί μία θέση στο Τόκιο 2020 και αυτή ήταν η πρώτη της διεθνή διοργάνωση με την οποία κατοχύρωσε την συμμετοχή της στους πανευρωπαϊκούς αγώνες που θα γίνουν στο Ρότερνταμ, όπως πολύ σωστά είπατε, τον Αύγουστο. Αναμένεται να έχουμε αρκετούς αγώνες διεθνείς και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για να καταφέρουμε να φτάσουμε και στο Τόκιο. Άρα πάμε και για παραολυμπιάδα, έτσι δεν τρελαίνει. Είσαι αποφασισμένη, νομίζω. Ναι. Και στη Γαλλία μάθαμε ότι σου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε. Είναι μια πολύ όμορφη χώρα που και εκεί που έγιναν οι αγώνες, πολύ ωραίος χώρος. Ναι, ήταν στην εξοχή της Γαλλίας, ήταν στην περιφέρεια της Νορμανδίας. Η χώρα λέγεται Ντοβίλ. Ήταν μια πολύ χαρακτηριστική και όμορφη γαλλική πόλη, παραθαλάσσια, πάρα πολύ όμορφη. Κοντά στο Μπορντό. Ναι, κοντά στο Μπορντό. Ήταν πάρα πολύ όμορφα. Είμαι λίγο της γεωγραφίας. Κατά πράσινα, ήταν πάρα πολύ όμορφα. Πάρα πολύ όμορφες εγκαταστάσεις που πήγαμε εκεί. Είχε πάρα πολύ κόσμο, είχε πολλές ομάδες από πολλά μέρη του κόσμου, από Ρωσία, Γαλλία, Γερμανία, Σαουδική Αραβία. Είχε πολλούς αθλητές, όλοι με αναπηρία, οι οποίοι ήταν εκεί, άλλοι για να κατοχυρώσουν τη θέση τους και άλλοι για να διεκδικήσουν όπως και εμάς μία πρόκριση για τους πανευρωπαϊκούς. Ανεβαίνει και η Ελλάδα σε αυτό το τομέα. Ανεβαίνει πάρα πολύ και αυτό που θέλουμε κι εμείς και αυτό που εκπροσωπεί και η Δήμητρα Ελένη είναι να τολμήσουν και άλλα παιδιά που αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες να στραφούν προς τον αθλητισμό. Είτε είναι η πασία, είτε είναι το κολύμπι, ό,τι είναι. Γιατί ο αθλητισμός πραγματικά, εκτός το ότι βοηθάει σε σωματικό και πνευματικό επίπεδο, δίνει και μια διαφορετική ποιότητα ζωής. Δεν είναι κάτι απαγορευτικό η πασία και νομίζω ότι ο κόσμος αυτό πρέπει να το καταλάβει. Ακόμα και όταν υπάρχουν κινητικά προβλήματα. Ακριβώς. Υπάρχουν εκεί που πήγαμε τώρα
και γενικά στο εξωτερικό υπάρχουν άνθρωποι που είναι παντελώς τυφλοί και υπεύουν, και υπεύουν μόνοι τους, δηλαδή δεν υπεύουν με κάποιον βοηθό. Έχουν απλά εξωτερικά βοηθήματα που τους βοηθάνε να αντιληφθούν το χώρο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εντελώς σε αναπηρικά αμαξίδια και υπεύουν κανονικά. Και όλο αυτό βοηθάει τα άτομα και βεβαίως δεν είναι και περιορισμός κανένας. Η Πασία γενικά δεν έχει περιορισμούς, ναι. Ούτε ηλικιακούς. Όποιος θέλει να ασχοληθεί σε αθλητικό επίπεδο δεν έχει περιορισμό ηλικιακό, δεν έχει περιορισμό σε φύλο, σε ηλικία, σε κάποια αναπηρία ή δυσκολία. Μπορεί κάποιος να το κάνει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και είναι και νομίζω, και συγγνώμη για αυτό που σε διακόπτω, γιατί κάτι πήγες να πεις, είναι και αυτό το δέσιμο με το άλογο που δημιουργεί ένα διαφορετικό συνέστημα. Έτσι. Για το άλογο πήγα να πω και εγώ, το δέσιμο από τη μια Νικολέτα και νομίζω κυρία Γραμματικάκη και η οξυδέρκεια που έχει το άλογο σαν ζώο είναι πολύ έξυπνα οπωσδήποτε. Είναι μεγάλος ο βαθμός ευφυΐας που υποθέτω ότι αυτό παίζει μεγάλο ρόλο όταν και το άλογο είναι και ειδικά εκπαιδευμένο να βοηθήσει τον αναβάτη. Βεβαίως. Τα άλογα γενικά έχουν πολύ αναπτυγμένη ευφυΐα. Είναι πολύ ψηλά στην κατάταξη των ζώων με υψηλό δίκτυο νοημοσύνης, τα άλογα. Έρχονται αμέσως μετά το σκύλο. Είναι πανέξυπνα. Έτσι. Και γι' αυτό και μπορούν και βοηθάνε όχι μόνο τα άτομα με αναπηρία, ακόμα και τα άτομα που έχουν. Γιατί η θεραπευτική υπασία καλύπτει μια γκάμα περιπτώσεων, που είναι και τα άτομα που έχουν νοητική υστέρηση, νευρολογικά προβλήματα ή προβλήματα συμπεριφοράς. Τα άλογα έχουν λοιπόν πολύ υψηλό ένστικτο και καταλαβαίνουν και γι' αυτό και βοηθάνε πάρα πολύ. Το δέσμο που υπάρχει δε με τον αναβάτη και το άλογο είναι πολύ μεγάλο. Και από τη μυθολογία που έχουμε τους κενταύρους, αυτό ήταν. Ήταν σαν να είναι ένα πράγμα ο άνθρωπος και το άλογο. Γι' αυτό στη μυθολογία ήταν οι κένταυροι. Γιατί είναι τόσο μεγάλο το δέσμο που είναι σαν να μην ξεχωρίζουν σε δύο όντα. Η Δήμητρη λένε έχει συγκεκριμένο άλογο με το οποίο προπονείται. Ναι. Έχει... Πώς το λένε. Μυς. Ολυμπία. Ολυμπία. Ναι. Τι ωραίο όνομα, το οποίο παραπέμπει στη, και σε Ολυμπιάδα, στην περιοχή. Έτοιμοι είμαστε, που... Δήμητρα Ελένη, ναι, έτοιμοι και τώρα να κάνουμε και κερκίδα. Το άλογο της έχει γεννηθεί εδώ στην Κρήτη, ναι. Και γι' αυτό και είμαστε παραπάνω φορτισμένοι συγκίνησιακά με όλο αυτό, γιατί το άλογο της έχει γεννηθεί εδώ. Έχει εκπαιδευτεί από εμένα, στην Ιππική Ακαδημία Κρήτης. Μετά η Ελένη ήρθε σε μένα πάρα πολύ μικρή, 4-5 χρονών. Ξεκίνησε η Πασία. Και τώρα πάει με αυτό το άλογο που είναι από την Κρήτη, με μένα που είμαι και εμένα η καταγωγή μου από εδώ. Και ήταν όνειρό μου πάντα να δημιουργήσω μια ακαδημία που τα παιδιά να μπορούν να πηγαίνουν αγώνες, γιατί εγώ ήμουν ένα παιδί στην Κρήτη που δεν μπορούσα να πάω αγώνες. Και όλο αυτό τώρα, σε συνδυασμό που βρήκαμε και κάναμε μια χορογραφία με κριτική μουσική. Μας έχει απογειώσει κάπως. Εκεί μας δώσατε την μπάσα τώρα, γιατί εντάξει, από τη μια μας αρέσει και τον δύο η Πασία σαν άθλημα, απ' την άλλη ειδικά η Νικολέτα η Σφακιανάκη έχει τεράστια αγάπη στην κριτική μουσική. Και στα άλογα. Ναι, είναι και μπορεί πολύ, είναι και πολύ καλή, έστω και αν δεν το λέει, ξέρω εγώ. Οπότε σου το φιλάω και σαν έκπληξη να δούμε πώς αγωνίστηκε η Δήμητρα Ελένη, με τι ήχους. Και θα έλεγα ότι γιατί δεν το έχουμε, Γιώργο, συγγνώμη, δηλαδή, περιμένω, γιατί δεν το ξέρα ότι το έχεις το απόσπασμα και θέλω να την απολαύσω. Βέβαια. Σε είχα συμπαθήσει εξ αρχής, Δήμητρα Ελένη. Τώρα, μετά από αυτό, σε έχω λατρέψει. Θέλω μόνο να μας υποσχεθείς ότι θα έρθουμε με τον Γιώργο και θα μας μάθεις να κάνουμε λίγο υπασία. Δεν το έχουμε κάνει ποτέ. Εννοείται. Ευχαριστούμε πολύ. Πρώτα θα μας μάθεις εσύ και μετά η κυρία Γραμματικά. Μετά η κυρία Γραμματικά και να μας πάρει έτσι λίγο πιο έτοιμους. Ναι. Να περάσετε την Ελένη πρώτα. Και μετά θα σας αναλάβω εγώ. Κρατάω και αυτό που είπατε κι εσείς, ότι κάνετε κι εσείς ένα δικό σας όνειρο πραγματικότητα. Και αυτό είναι μεγάλη κουβέντα που είπατε, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε πλέον άλλες δυνατότητες, άλλους ορίζοντες, άλλα πράγματα που μπορούμε να κατακτήσουμε. Και καλά κάνετε εσείς ως εκπαιδευτές, το λέω σωστά,
να προωθείτε τα παιδιά σε αυτό το δρόμο. Και μπράβο σας. Ναι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό πραγματικά προσπαθούμε. Θεωρώ ότι πρωταρχικός ρόλος κάθε προπονητή είναι αυτός, να στραφούν όλο και περισσότερα παιδιά προς τον αθλητισμό. Mm. Και μετά να τα υποστηρίξουν να κάνουν το όνειρά τους πραγματικότητα. Γιατί οι προπονητές είναι εκεί για να υποστηρίξουν τα όνειρα των αθλητών. Μέσα από αυτό βεβαίως και ικανοποιούμε και τις δικές μας φιλοδοξίες και βεβαίως είναι πολύ μεγάλη τιμή για μας όταν βλέπουμε αυτά τα παιδιά που είναι, έχουν ξεκινήσει δικαίως. Από το μηδέν να εκπροσωπούν τη χώρα τους και να κάνουν όλο αυτό το τεράστιο επίτευγμα και γι' αυτό είμαστε και τόσο αφοσιωμένοι σε αυτό το στόχο όσο είναι και αθλητές. Ελπίζω να έρθουν όλο και περισσότερα παιδιά. Και να πω, να μου επιτρέψετε, γιατί θα ήταν αμαρτία να μην το λέγαμε, ότι το τραγούδι που ακούσαμε, η μουσική που συνοδεύτηκε από την προσπάθεια της Δήμητρας Ελένης, το διαβάζω σκονάκι τώρα αυτό εγώ, γιατί δεν θα καταλάβαινα μόνος μου. Είναι το Λαΐνι, το οποίο επιμελήθηκε προσωπικά, όπως γράφει και η εφημερίδα Νέα Κρήτη σήμερα, ο Γιώργος Στρατάκης. Ένα κριτικό σιγανό στον Ντοβίλ της Γαλλίας. Ακριβώς. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί πραγματικά ασχολήθηκε ο Γιώργος Στρατάκης προσωπικά και μας έστειλε αυτή τη μουσική στη Γαλλία και κάναμε αυτή την ωραία εμφάνιση, η οποία συγκίνησε όλο το Πανελλήνιο και άρεσε και πάρα πολύ στους διοργανωτές εκεί και στους κριτές. Πάμε για πανευρωπαϊκό τώρα, πάμε για παρολυμπιάδα μετά. Είπαμε, έχουμε να περιμένουμε πάρα πολλά από εσάς και είναι πολύ μεγάλη χαρά να τα βλέπουμε αυτά, έτσι να καταγράφονται εδώ μπροστά μας και όλα αυτά τα μπουμπούγια που ξεκινούν από την Κρήτη. Μπράβο, Δήμητρα Ελένη. Και η Δήμητρα Ελένη μένει στα πεζά, είναι από τα πεζά, αλλά μένει και στα πεζά, έτσι. Ναι. Είναι κοντά στο Ηράκλειο, ναι. Αλλά είναι χωριό και έχει τον καθαρό αέρα εκεί. Ναι. Είναι πολύ όμορφο αυτό. Μένει στα πεζά, έρχεται και προπονείται κάθε μέρα με το άλογο τη. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Δεν χάνει προπόνηση, να φανταστώ. Ναι. Έχουμε τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου, όπου πηγαίνει σε εγκαταστάσεις και κάνει κολύμπη και γυμναστική στο Παγκρίτιο Στάδιο. Και γενικά υπάρχει μια μεγάλη ομάδα πίσω από τη Δήμητρα Ελένη που υποστηρίζει όλη αυτή την προσπάθεια, γιατί πραγματικά ο στόχος είναι υψηλός και χρειάζεται πολλούς ανθρώπους κοντά της για να το καταφέρει και κοντά μας γενικότερα να μας στηρίζουν οικονομικά, ψυχολογικά, σε πολλά επίπεδα. Την ονειρεύεται την Ιαπωνία. Δεν είναι όνειρο. Είναι. Εγώ έχω όνειρο να πάω σε τέτοιες χώρες τόσο μακρινές. Ναι. Είναι όνειρο, έτσι. Είναι. Τώρα έμαθε να τρώει και σούσι και είναι σε πολύ καλό δρόμο. Παρέα θα πάμε. Διότι απλούστατα το 2020 είναι η Παραολυμπιακή στο Τόκιο. Ναι. Δεν νομίζω ότι πας κάθε χρόνο εκεί. Δεν πας κάθε χρόνο και πόσο μάλλον να πας και σε τέτοια μεγάλη αθλητική διοργάνωση. Άρα είναι εκπληκτικό. Το λέει ναι. Τα μάτια σου. Και θα είναι και η πρώτη συμμετοχή της Ελλάδας μετά την Ολυμπιάδα του 4 που έγινε στην Αθήνα, που θα έχουμε συμμετοχή αν όλα πάνε καλά και έτσι όπως τα ονειρευόμαστε. Θα πάνε και ευχόμαστε όλα τα καλά, καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε και οι δύο μαζί, γιατί είναι και θέμα συνεργασίας. Και μπράβο, δεν ξέρω Γιώργο αν έχεις κάτι άλλο να ρωτήσεις. Υπάρχει και μια συνεργασία και μια χορηγία, για να μην το παραλείψω και αυτό, και με το παράρτημα Κρήτης της Καλλιπάτηρας. Σωστά. Αυτό το ταξίδι υποστηρίχθηκε κατά αποκλειστικότητα από το παράρτημα Κρήτης Καλλιπάτηρες, οι οποίες κυρίες όλες μαζί στήριξαν την Ελένη και έκαναν μία εκδήλωση, τα έσοδα της οποίας δόθηκαν για αυτό το σκοπό. Και από εδώ και στο εξής έχουμε την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία επίσης έχει δεσμευτεί και έχει ήδη ξεκινήσει να βοηθάει την Ελένη οικονομικά, γιατί πραγματικά το οικονομικό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Αυτά τα ταξίδια είναι δαπανηρά. Είναι. Μετακινήσεις. Ήμασταν μία ολόκληρη εβδομάδα, γιατί πρέπει να πάει το άλογο αρκετές μέρες πριν. Οπότε ευχαριστούμε όλους αυτούς που ήδη μας έχουν στηρίξει και όλους αυτούς που θα μας στηρίξουν από εδώ και στο εξής, γιατί πιστεύω ότι θα είναι αρκετοί και ήδη αισθανόμαστε τη στήριξη του κόσμου. Έχουμε τον κόσμο κοντά μας, όλη η Κρήτη είναι μαζί μας και θα σας κάνουμε περήφανος. Και να προκαλέσουμε και τον κόσμο να στηρίξει ακόμα περισσότερο αυτή την χαρούμε προσπάθεια. Πολύ, γιατί θα κάνουμε αρκετές εκδηλώσεις από εδώ και στο εξής. Τώρα θα φτιάξει ο καιρός. Και θα έρθουμε κι εμείς να μας μάθει την πασία. Ναι. Τα είπαμε αυτά. Εγώ, επειδή θέλω να δώσω ένα γλυκό φινάλε, πρέπει να πω ότι θα μου υποσχεθεί τώρα η Δήμητρα Ελένη την επόμενη φορά που θα έρθει από τη Γαλλία πέρα από τη διάκριση να μου κρατάει και ένα κρουασάν.
Δεν θα ξαναπάω Γαλλία. Δεν θα ξαναπάει Γαλλία. Τώρα θα είναι Ολλανδία. Πρέπει να σκεφτείς τι θέλεις να σκροτάει από την Ολλανδία. Εντάξει. Στην Ολλανδία θα είναι η επόμενη συνάντηση, οπότε θα σκεφτείς ωστόσο και θα στο κρατάει σίγουρη. Στην Ολλανδία ξέρω, Apple Pie. Εντάξει, στο φαγητό πάλι. Σε βλέπεις το φαγητό όμως είσαι ενημερωμένος μια χαρά. Νομίζω κάποια πράγματα φαίνονται. Εσύ θα κάνουμε. Βεβαίως. Εγώ το έχω σκοπό, αφού το δέχεται και η Νικολέτα, κάποια στιγμή θα έρθουμε μαζί. Ευχαριστούμε πολύ. Να... Η Υπηκή Ακαδημία Κρήτης έχει ένα υπέροχο καφέ. Βέβαια, στο μυαλό μου είναι λίγο δύσκολο, αλλά... Θα πάμε και με κάμερα, να τραβήξουμε και για την εκπομπή. Ναι, και ό,τι χρειαστεί θα κοπεί μετά, γιατί... Εννοείται. Εντάξει. Θα έρθουμε, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε και συγχαρητήρια.